Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στον Αχιλλέα, στον Παχώμιο, στον Παχούμιο, στον Πάχο και στην Γαλλή που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Τετάρτης, 15 Μαΐου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Η επισκόπησα Σίμων κ. Κωνσταντίνος και Ζήλων κ. Σεβαστιανός, καθώς επίσης και ο αρχιμανδρίτης Γεώργιος Νίκας, συνθέτουν το τρίπροσωπο για την εκλογή του Μητροπολίτη του Ντένβερ Κολοράντο. Στο τρίπροσωπο καταρτίστηκε από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που συγκάλεσε την Δευτέρα ο αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος. Το τρίπροσωπο υποβλήθηκε αυθημερών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον κ. Βαρθολομαίο και στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έναν επάντεχο τέλος είχε το ταξίδι στη Σιγκαπούρη για τον γνωστό ναυπάκτιο Κώστα Παπακώστα. Ο επιχειρηματίας τα δύο τελευταία χρόνια επέστρεψε στην ναύπακτο από τη Νέα Υόρκη όπου ζούσε για δεκαετίες. Εκεί έκανε οικογένεια, ενώ συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχείρηση εστιατορίων, κατάφερε να πετύχει μαζί με τον αδερφό του. Μετά όμως από χρόνια, αποφάσισε να επιστρέψει στην ναύπακτο και να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του, αναζητώντας μια ποιοτικότερη ζωή κοντά στον πατέρα του και τη μητέρα του. Όλα φαίνονταν τέλεια μέχρι το ταξίδι του στη Σιγκαπούρη πριν περίπου 1,5 μήνα. Ο Κώστας, που συνήθιζε να ταξιδεύει, αποφάσισε να κάνει το ταξίδι στην Ασία. Όταν επέστρεψε όμως, αισθάνθηκε έντονους πόνους και μεταφέρθηκε εκτάκτως σε νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του npress.gr, είχε σπάσει το πάγκρεας, με πολλούς να θεωρούν ως αιτία τη δηλητηρίαση. Η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες ανακοίνωσε χθες ότι σχεδόν 450.000 άνθρωποι στη Ράφα εκτοπίστηκαν από τότε που το Ισραήλ έδωσε εντολή στις 6 Μαΐου για εκένωση μέρους της πόλης αυτής στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σχεδόν 450.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί δια της βίας από τη Ράφα, οι οποίοι είναι εξαντλημένοι, πεινασμένοι και συνεχώς φοβισμένοι, έγραψε UNRWA στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, χωρίς να διευκρινίζει πού πήγαν αυτοί οι εκτοπισμένοι, σε άλλα σημεία της Ράφας ή εκτός της πόλης, η οποία φιλοξενεί σύμφωνα με τον ΟΗΕ 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Από τις 6 Μαΐου, ο Ισραηλινός στρατός έχει δώσει εντολή στους κατοίκους αρκετών συνοικιών στην Ανατολική Ράφα να τις εγκαταλείψουν πριν προχωρήσει εκεί σε βομβαρδισμούς και στοχευμένες επιχειρήσεις στο έδαφος. Ο Ιστορικός Σύλλογος Αθηναίων καλεί τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους να συμμετάσχουν στην Αθηναϊκή Βραδιά που θα διοργανώσουν το βράδυ της Κυριακής 19 Μαΐου στο Ομογενειακό Κέντρο Εκδηλώσεων Λατέρνα στο Bayside. Πρόκειται για μια από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου, η οποία δεν έχει μόνο κοινωνικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά και έντονο ιερανικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα από τα εισιτήρια και τα λαχεία θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου του Συλλόγου για την συνέχιση του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού έργου του Συλλόγου. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα και για διασκέδαση παρέα με την Ελεάνα Φινοκαλιώτη στο τραγούδι, τον Γιώργο Λυριστή στα πλήκτρα, τον Σανμίρ Σουκρή στο βιολί και τον Γιάννη Στάικο στο μπουζούκι. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Μαΐου η τελετή ανωματοδοσίας του πάρκου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φαρσάλων και Παύλου Μελά στη Νίκαια Λάρισα σε πάρκο Γιάννη Τότσικα. Η ονοματοδοσία του πάρκου έγινε προς τιμή του ηθοποιού του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο οποίος γεννήθηκε και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη Νίκαια. Βασικός ομιλητής στην εκδήλωση του ήταν ο Δήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κιλελιέρ, Αχιλλέας Χατζούλης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας να δώσει το όνομα του Γιάννη Τότσικα σε αυτό εδώ το πάρκο». Ο Γιάννης Τότσικας ήταν ένας καλλιτέχνης που τον εμπιστεύτηκαν κορυφαίοι άνθρωποι του κινηματογράφου, όπως ο Θόδωρος Αγγελόπουλος στην πρώτη ταινία Αναπαράσταση και του θεάτρου. Λόγω τεχνικών δυσκολιών που προέκυψαν, η μεγάλη συναυλία Our Own Greece επαναπρογραμματίστηκε και θα λάβει χώρα το απόγευμα της Κυριακής 13ης Οκτωβρίου και ώρα 6 μετά μεσημβρία στο ιστορικό αμφιθέατρο Symphony Space στο Μαχάταν. Πρόκειται για μια μοναδική συναυλία και μια υπερπαραγωγή με όλη τη σημασία της λέξεως, με πρωταγωνιστές τρεις διακεκριμένους ερμηνευτές και συγκεκριμένα τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τον Πέτρο Γαϊτάνου, την ομογενή σοπράνο Λίνα Ορφανού, την ηθοποιό Έφη Κριτσαντά, καθώς επίσης και τη λαϊκή ορχήστρα που πλαισιώνεται από ταλαντούχους Έλληνες και Ελληνοαμερικανούς μουσικούς. Στη συναυλία θα συμμετάσχει και η χορηγία του Παγκυπρίου Συνδέσμου υπό τη διεύση του μαέστρου Φίτου Στράτη.
Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας σταδιοδρομείο σε 9 προμεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Flagstar Bank, Condos Foods, Megas Gyros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify, καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!